Το μεγάλο λαβράκι πίστευαν ότι θα έπιαναν οι διοκτικές αρχές σε χθεσινό βραδινή έφοδο που διενήργησαν στο σπίτι της 70χρονης Αγνής Παναγίδου, το οποίο βρίσκεται στη γωνία των οδών Περσεφόνης και Πανίκου Σημαίου στη Λεμεσό. Εκεί όμως, προς μεγάλη απογοήτευση των αστυνομικών, βρίσκονταν μόνο ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες έπαιζαν ψιλοχαρτάκι. Συνολικά 31 γυναίκες ηλικίας 56 έως 86 χρόνων συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι επιδίδοντας σε κηβεία. Παράλληλα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια διάφορες πλαστικές φύσες, τραπουλόχαρτα και το ποσό των 30 λιρών. Σήμερα επισκεφθήκαμε το σπίτι και αρκετές κυρίες έδειχναν να διασκεδάζουν με τη χθεσινοβραδινή περιπέτειά τους, ενώ δεν αρνήθηκαν ακόμη και να μιλήσουν στην κάμερα του ΜΕΚΑ. Όπως οι ίδιες μας δήλωσαν με χιούμορ, αυτό που κάνουν είναι μόνο να περνούν τις ώρες τους και τίποτα παραπάνω. Τις ελεύθερες μου ώρες έρχομαι να περάσω την ώρα μου με μικροπράγματα. Όχι με λίρες πολλές, δηλαδή που να τις βρω. Είμαι συνταξιούχος δασκάλ. Ερχόμαστε εδώ να περάσουμε την ώρα μας. Πώς κρίνετε εσείς σε αυτή την ενέργεια της αστυνομίας το ότι... Ότι δεν έπρεπε να κάνουν αυτήν την έφοδο. Ναι, καλέ μου, παίζω και ψυχαγωγία είναι γενέτσες. Είναι γενέτσες μεγάλες. Και πού να πάσει, να πάνε να παίζουν τένις ή να κάνουν υπασία. Αν και οι 31 κυρίες κατηγορήθηκαν γραπτώς, η αστυνομική διεύθυνση προτίθεται να αποσύρει την υπόθεση αφού δεν θεωρείται σοβαρή. Ωστόσο, οι ίδιες δεν φαίνεται να ενοχλούνται αφού θεωρούν ακόμη και τη διαδικασία στο δικαστήριο ως μια μεγάλη εμπειρία της ζωής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην υπόθεση κατήγγειλε αγανακτισμένος γιος μίας από τις κυρίες, αφού όπως είπε στην αστυνομία, η μητέρα του περνούσε περισσότερες ώρες στο σπίτι Λέσχη παρά στο σπίτι της.